Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία είναι αυτή που μπαίνει πλέον στο προσκήνιο, καθώς για αρκετές οικογένειες τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όλος ο κόσμος υποφέρει. Στην καραντίνα περισσότεροι άνθρωποι βγαίνανε έξω παρά τώρα που μας ανοίξαν. Και αυτό οφείλεται να πούμε ότι ο κόσμος ή έχει μπατηρήσει ή έχει φοβηθεί με τα εμβόλια. Ένα από τα δύο. Δεν έχει καθόλου κίνηση. Κίνηση αν πάει στα μαγαζά βλέπεις. Μια παρέα και εκείνη. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν κυκλοφορεί χρήμα. Στεγνώσαν ο κόσμος. Μόνος από εκεί που βλέπεις να είναι, ξέρω, να είναι πέντε, δύο παρέες, τρεις. Για τις υπόλοιπες μέρες δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν υπάρχουν κόσμοι. Καθόμαστε στο δάμιο και πίνουμε ένα καφεδάκι. Τι να κάνουμε. Έτσι για να πάρουμε αέρα. Οι πολίτες είναι αναστατωμένοι και εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμα χειρότερο για αυτούς και τις οικογένειές τους. Δύσκολα, δύσκολα, μάνα μου, πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, το λέω εγώ. Άμα κάνεις μια πόρτα εδώ γύρω-γύρω, θα δεις τι σου πούνε. Ο κόσμος είναι ανάστατος. Ανάστατος, στο τέλος θα πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα. Θυμίσου το αυτό που σου λέω. Πολύ δύσκολο. Εγώ που μεγάλωσα εδώ, να πούμε, αυτό το πράγμα δεν το έχω συναντήσει σε καμία χρονολογία. Είμαι 70 χρονών, αυτό το έσχος δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Η κατάσταση εύχομαι να πάει καλύτερα ως προς την επιδημία, καταρχήν τον κορονοϊό. Πιστεύω να εμβολιαστούμε όλοι. Και όταν τελειώσει αυτό, πιστεύω και ο τουρισμός να ανέβει σε όλη την Ελλάδα.